τον Θοδωρή εδώ, προκειμένου να έρθει στην εκπομπή. Τι είναι αυτό που σου έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση? Αυτό που θέλω να πει και ο ίδιος είναι ότι η οικογένειά του πραγματικά τον αγκάλιασε και ότι όλοι χέρι-χέρι πια ανεβαίνουν τα σκαλιά της ζωής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το πώς η σύζυγός του και τα παιδιά του γίνανε όλοι μια γροθιά για να μπορέσουν όλοι μαζί να συνεχίσουν τη ζωή τους, Ζήνα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και δεν τον έδειξαν με το δάχτυλο, είσαι ο υπεύθυνος της ιστορίας. Όταν πήγε στο νοσοκομείο, Ζήνα, να συναντήσει την σύζυγό του, πείτε τα, κύριε Θοδωρή, εσείς, πώς σας αγκάλιασε η σύζυγός σας? Καταρχήν... Μετά το ατύχημα. Θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ τόσο στη σύζυγό μου όσο και στα παιδιά μου, διότι ποτέ καμία στιγμή δεν με αφήσανε μόνο μου, ποτέ δεν εξέφρασαν καμία αρνητική λέξη απέναντί μου, κανένα αρνητικό συνέστημα. Είναι πάντοτε δίπλα μου και με στηρίζουνε. Δηλαδή είμαστε όλοι πιασμένοι χέρι-χέρι και ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ζωής, αυτά που είναι, όπως είναι. Και επί τη ευκαιρία να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στους διασώστες. Πάλεψαν πολύ για να μας βγάλουν μέσα από τα συντρίμια. Η τροχέα συμπεριφέρθηκε άψογα, λες και είμαστε δικοί τους άνθρωποι, λες και είμαστε παιδιά τους, συγγενή τους, αδέρφια τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο και πολύ ψυχοφθόρο για αυτούς. Να τους εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου. Αυτό. Από τα συντρίμια, από την αρχή δεν βγήκαν ζωντανοί οι άλλοι δύο? Ή υπήρξε και ένας Γολγοθάς με τους άλλους δύο, την κόρη σας και το φίλο σας? Γολγοθάς για τα σκαλιά της ζωής, όπως το λέτε εσείς. Θα σας πω. Από τα συντρίμια βγήκαμε έξω, μάλλον βγήκε πρώτος ο Δημήτρης. Στη συνέχεια... Ο γιος μου. Στη συνέχεια εγώ προσπάθησα να απεγκλωβίσω από τις ζώνες τόσο τον Γιωργάκη και τον φίλο μου και μετά σύρθηκα με ό,τι δυνάμεις είχα προς τα πίσω στο κάθισμα, το πίσω κάθισμα για να απεγκλωβίσω και την Αγγελική. Κρέμονταν και οι δύο. Να πω ότι η αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου ήταν στο έδαφος και η δεξιά ήταν επάνω. Κρέμονταν και οι δύο σαν τα σταφύλια. Εγώ τους απεγκλώβησα, τους κρατούσα αγκαλιά και τους δύο μέχρι που ήρθαν οι διασώστες, μέχρι που κόβανε τις λαμαρίνες για να μας βγάλουν έξω. Στο τέλος ήρθε η γιατρίνα του ασθενοφόρου και μου είπε να βγω πρώτος. Ζήτησα να μην βγάλουν εμένα, να βγάλουν την Αγγελική και τον Γιώργη. Επέμενα να βγω εγώ. Υπάκουσα στις εντολές τους, να το πω έτσι. Στη συνέχεια δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι κάνανε. Παντός δεν είχαν αισθήσεις και οι δυο τους όσο είμαστε μαζί μες στο αυτοκίνητο. Κύριε Θοδωρή, φορούσατε ζώνη? Όλοι. Όλοι, Εάν δεν φορούσαμε ζώνες, δεν θα υπήρχε κανένας. Δεν θα υπήρχε κανένας. Θα είμαστε ολόκληροι, θα είμαστε διαλυμένοι. Το μήνυμα πρέπει να περάσει. Σπύρο, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Οι ζώνες ήταν σε όλους. Φορούσαμε όλοι μας ζώνες. Εάν δεν φορούσαμε ζώνες, δεν θα είχε μείνει κανείς ακέραιος. Θα είμαστε κομμάτι όλοι. Ένα μήνυμα σημαντικό για να πούμε. Αλλά κάτι θέλεις, Σπύρο? Αισθάνομαι ότι έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ήταν και λίγο ομπρέλα για την οικογένεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος με πολύ αξιοπρέπεια αγκάλιασε και δεν άφησε περιθώρια για πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι αν ο ίδιος λύγησε ποτέ, αν θρυνήσατε εσείς. Προσπαθώ να στέκομαι στο ύψος μου, προσπαθώ να έχω την αξιοπρέπειά μου. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να λυγίζουμε. Κλαίμε μέσα μας, κλαίμε φανερά, κλαίμε στα κατάβαθά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι έχουμε πάρα πολλές ευθύνες σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει. Έχουμε παιδιά πίσω μας, έχουμε οικογένεια. Τα παιδιά μας έχουν άμεση ανάγκη. Θέλουν να βλέπουν τον πατέρα τους να είναι όρθιος. Θέλουν να βλέπουν ότι ήταν όπως είναι, να είναι όπως ήταν πριν. Να μην λυγίζει, να έχει το χαμόγελο που είχε και πριν.
Ειλικρινά, η Αγγελική από εκεί που είναι μου δίνει κουράγιο. Και δεν είναι εκεί που είναι μόνο, είναι και εδώ. Θα το λέω συνέχεια αυτό. Θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα σε όλους τους γονείς που έχουν υποστεί αυτό το τραγικό γεγονός. Τα παιδιά μας είναι μαζί μας. Τα παιδιά μας είναι στην αγκαλιά μας. Τα παιδιά μας είναι δίπλα μας, είναι σε κάθε μας βήμα. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Κύριε Θοδωρή, θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να πω το εξής, ότι το δικό μου μήνυμα από τη σημερινή μας κουβέντα δεν είναι το φορέστε ζώνες, αλλά σε μια διαδρομή, σε ένα αυτοκίνητο. Φορέστε ζώνες προστασίας στην οικογένειά σας. Έτσι το νιώθω, έτσι θα το πω. Λένε ότι το ζητούμενο στη ζωή είναι η αγάπη και σε εσάς προσφέρθηκε απλόχερα από έναν